Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πραγματική οικονομία, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε αγορά. Θα δούμε την πασχαλινή αγορά, την κίνηση σε αυτήν και βεβαίως θα από τώρα να πούμε ότι την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, την περίοδο του Πάσχα, υπάρχει τροποποίηση σε ό,τι αφορά το ωράριο της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Διευρυμένο το ωράριο, μάλιστα την Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας. Είναι ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας, ο Μιχάλης Οδελικώστας. Κύριε Οδελικώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε στην πρώτον πυλών της εορταστικής περίοδου του Πάσχα και βεβαίως έχουμε αφήσει πίσω μας και τις χειμερινές εκπτώσεις, την εκπτωτική περίοδο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς βρίσκει τον εμπορικό κόσμο η συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Να σας πω λίγο, αυτή την περίοδο που περάσαμε ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον εμπορικό κόσμο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κίνηση στις εκπτώσεις. Εκτός τις πρώτες 10 μέρες που κάτι μπορεί να πούμε ότι κινήθηκε, η υπόλοιπη περίοδος ήταν νεκρή. Έχουμε πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ρευστότητας. Οι συνάδελφοι, μπορώ να πω και αυτοί που δουλεύουν, δεν μπορούν να βγουν στα έξοδα, γιατί τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτα κάποια πράγματα και να προσπαθούμε να ευελπιστούμε ότι αν δουλέψουμε την περίοδο του Πάσχα, να καλύψουμε τα χαμένα από το χειμερινή περίοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά εκείνη την κάνουλα, την βρύση της χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα, έχει ανοίξει καθόλου ή είναι ακόμα κλειστή? Υπάρχει δυσκολία στο να έχετε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα? Υπάρχει δυσκολία, γιατί όπως ξέρετε, οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι μηδενικές για να μπορείς να δανειστείς. Όπως και οι τράπεζες πλέον δεν δίνουν εύκολα ένα δάνειο και ζητάνε πολλές εγγυήσεις για το δάνειο που θα δώσουν. Είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες, άρα υπάρχει δυσκολία στο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει δυσκολία. Εγώ που συζητάω με πολύ κόσμο, εμπορικό κόσμο, μιλάω και ιδιαίτερα, να πω ότι και αυτοί που δουλεύουν, το τονίζω πάλι αυτό, είναι κάτι παράξενο. Δεν βγαίνουν στις υποχρεώσεις. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις δεξιά και αριστερά, ειδικά αν έχεις και δάνεια, τα οποία δεν καλύπτονται. Μπαίνεις πάντα στο τέλος του μήνα ότι ακόμα κάτι αφήνεις. Τι ευελπιστούμε αυτή την περίοδο των εκτόσεων? Του εορταστικού κλίματος, γιατί τις εκτόσεις τις αφήσαμε πίσω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν, πλώς ήταν αυτά μια παρατήρηση για το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο μετά τις εορτές των Χριστουγέννων. Εμείς εδώ στην Πτολεμαΐδα, όπως λέμε, είμαστε αισιόδοξοι. Ετοιμαζόμαστε για την περίοδο του Πάσχα. Η κίνηση τώρα στις αρχές του μήνα ανέβηκε λίγο, αλλά πιστεύω τις επόμενες μέρες ο κόσμος θα βγει στην αγορά, να προτιμήσει την αγορά. Οι έμποροι της Πτολεμαΐδος είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε, πιστεύω, καλές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί υπάρχει και το ίντερνετ πλέον, η ηλεκτρονική αγορά, υπάρχουν οι μεγάλες πόλεις οι οποίες είναι δίπλα μας και πολύ κάποιος να φύγει. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε εδώ τον τοπικό κόσμο. Πιστεύω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Να ρίξουν μια ματιά στις βιτρίνες και στα καταστήματα πριν ψωνίσουν. Πιστεύω ότι υπάρχει ποιότητα, καλή ποιότητα προϊόντων και σε αυθονία. Και επειδή, υπάρχει και αυτή η προσωπική σχέση του εμπόρου με τον πελάτη, της γνωριμίας, της χρόνιας επαφής, νομίζω ότι δεν θα αφήσετε τους πελάτες έτσι δυσαρεστημένους, θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να τον ικανοποιήσετε και να συμπιέσετε όσο γίνεται και την τιμή. Συμφωνούμε, πάντα κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η επαφή του κόσμου με το κατάστημα που ψωνίζει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλές φορές έχει γελαστεί από το ίντερνετ. Πολλές φορές παίρνει, παράδειγμα θα πω, ένα παπούτσι το οποίο σε ένα μήνα έχει χαλάσει και δεν μπορεί να το γυρίσει πίσω ή έχει ανοίξει κάπου μία τρύπα και πρέπει να το αλλάξει. Η επαφή πάντα είναι
υπέρ του καταναλωτή και μπορεί να απευθυνθεί εκεί που το πήρε να δει τι μπορεί να κάνει. Να σας πω λίγο για το ωράριο. Όπως είπατε εσείς, ανοίγουμε από το Μεγάλο Σάββατο το πρωί 11 η ώρα, από την Κυριακή του Πρωτοβαΐων το πρωί 11 μέχρι, ναι, από τις 11 έως τις 4, και υπάρχει ένα διευρυμένο ωράριο όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, για τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εκτός την Τετάρτη που πάει μέχρι τις 3, και το απόγευμα από τις 5.30 ως τις 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή ανοίγουμε από τις 1 ως τις 7 το απόγευμα, και το Μεγάλο Σάββατο ανοίγουμε από τις 9 το πρωί ως τις 4. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές ώρες, μπορεί ο κόσμος να βγει και να ψωνίσει αυτά που χρειάζονται για το Πάσχα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια τα μαγαζιά της Πτολεμαίδος και της περιφέρειας της Αιγαίας βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό το πασχαλινό εορταστικό κλίμα, και θα κυνηγήσουν όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε κι εμείς πολύ εντάξει απέναντι στον κόσμο. Τώρα θέλω να κάνω και το ερώτημα. Είχαμε το τελευταίο διάστημα τροπολογία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πέρασε από την Βουλή νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς συλλόγους να διευρύνουν το ωράριο ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι και το πρωί. Τέτοια περίπτωση εξετάζεται από τους εμπόρους της περιοχής? Όχι, όχι. Εμείς πάντα, όπως και εσύ, το τριτοβάθμιο μας όργανο, είμαστε αντίθετοι σε κάθε επέκταση ωραρίου. Να ξέρετε ότι όχι μόνο το ψηφίζουμε, το καταψηφίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο εμπορικός σύλλογος της Πτολεμαίδος και νομίζω και οι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι όλοι μαζί να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο ωράριο. Αυτό είναι ο πόλεμος που είναι ανοιχτός εδώ και χρόνια μεταξύ πολυκαταστημάτων και μικρών καταστημάτων, και καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται με διάφορες άλλες ανακοινώσεις που θα μπορούμε να δούμε και διάφορα άλλα στο μέλλον, αλλά εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τέτοια ωράρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δελικώστα, να ευχηθώ καλές δουλειές στους εμπόρους της περιοχής. Πράγματι να προτιμήσουμε την τοπική αγορά, γιατί τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας και αξιοποιούνται, και έτσι μένει ζωντανός ο τόπος και η περιοχή. Και εσείς να κάνετε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να υπάρχουν καλές τιμές. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και προπαντός υγεία σε όλους. Και συνεχίζουμε με όλο τον κόπο αυτό που κάνουμε για να κρατήσουμε ανοιχτά τα μαγαζιά μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.